εξίως στην πέμπτη Κυριακή των Ιστιών και η Εκκλησία μας προβάλλει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, μια από τις μεγαλύτερες και ασκητικότερες μορφές της, που το μετάνοια, το παράδειγμα της μετανοίας της, το προβάλλει σε εμάς ως παράδειγμα να την μιμηθούμε για να μπορέσουμε να δούμε κι εμείς Θεού πρόσωπο. Όπως τις προηγούμενες Κυριακές, έτσι και απόψε κατά τον τελευταίο αυτό κατανυκτικό εσπερινό, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να έχουμε μαζί μας έναν κληρικό, ο οποίος άφησε την έρημο του Αγίου Όρους, όπως χαρακτηρίζονται τα Κατσοκαλίδια, και ήρθε εδώ προς εμάς, αφού δυσκολεύτηκα όντως να τον προσκαλέσω, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με τον χαρακτήρα του. Να απευθύνει λοιπόν ήρθε λόγους πνευματικής υποδομής, ούτως ώστε να συνεχίσουμε ανώδυνοι το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαλονικής και της Μεγάλης Εβδομάδας. Όταν τον κάλεσα να έρθει στο ναό, ομολογουμένως δεν ήξερα από πού κατάγεται για να το χρησιμοποιήσω ως επιχείρημα, για να τον πείσω να είναι απόψε ο μιμητής. Στη συνέχεια το ανακάλυψα, αλλά είχα ήδη την συγκατάθεσή του και είπα δόξα τω Θεώ. Ο πατήρ Γεώργιος είναι γεννημένος στα Τρίκαλα, στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Έως τα 21 χρόνια ασχολήθηκε άκρος επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Ήταν ένα ταλέντο το οποίο ετοίμαζε και έκανε σχέδια να αναχωρήσει για την Αμερική για να πάει να παίξει εκεί σε ποδοσφαιρικές ομάδες και μπάσκετ, σε κάποιες ομάδες καλοσφαίρισης. Όμως όταν εμείς κάνουμε σχέδια ή γελάει ο Θεός ή έχει άλλα για αυτός για μας. Έτσι λοιπόν και τα σχέδια του πατρός Γεωργίου ανατράπηκαν και πηγαίνει στο Άγιον Όρος το 85 και συναντά τότε τον μοναχό Πορφύριο και νυν Άγιο Πορφύριο της Εκκλησίας μας. Μετά από ένα έτος, ο Άγιος τον καλεί να πάει κοντά του. Και έτσι λοιπόν ο γέροντας βρίσκεται στα Κατσοκαλίδια με την ευλογία του γέροντα, με την ευλογία του Αγίου Πορφυρίου. Από εκεί αναπτύσσει ένα πλούσιο έργο, κυρίως πνευματικό. Το 2004, έτος των Ολυμπιακών Αγών, γράφει την Πνευματική Ολυμπιάδα, ένα βιβλίο. Είναι ο ιδρυτής ενός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείου, η Ελαία, όπου έχει σαν κύριο στόχο την προβολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννου του Κακοδίστρια και των 930 επιστολών. Αυτή η οικογένεια από ό,τι κατάγει ο πατήρ Γεώργιος έχει ιδιαίτερη ευλογία, αφού και η κατασάρκα αδελφή του, αλλά και η μητέρα του Ισαγική βρίσκονται στο μοναστήρι της Ορμήδιας ως μοναχές. Εγώ θέλω να το ευχαριστήσω από τα λάθη της θητείας μου που δέχτηκε να είναι απόψε στο ναό μας, να αφήσει το ησυχαστήριο, να αφήσει την ερημιά όπου εκεί παλεύει ο ίδιος και αγωνίζεται να φτάσει σε στάδια ανώτερα πνευματικά και να είναι ανάμεσά μας σήμερα για να μας πει πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα που κακώς νομίζουμε πως τελειώνει το βράδυ της Αναστάσεως. Ο χριστιανός πρέπει να είναι πάντοτε σε εγρήγορση. Πατέρα Γεώργια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προθυμία σας και για τη συγκατάθεσή σας μέσα από την Αναστάσεως. Θα ευχαριστήσω τον Πατέρα Νικόλο που με προσκάλεσε στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου
φυσικά και με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Άνθρωπο. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να ακούσετε. Τα λίγα αυτά λόγια που έχουμε χρόνο να τα πούμε ίσως σε μια ώρα παραπάνω δεν χρειάζεται. Πρέπει ίσως να σας συνεπάρουν τα λόγια και να θέλετε να ακούσετε και περισσότερο. Με τις ευχές της κυρίας Θεοτόπου και του Αγίου Ευγρίου εύχομαι να τα καταφέρω να σας πω κάποια πράγματα που τα έχουμε όλοι ανάγκη, ακόμα και εγώ που θα τα πω, τα έχουμε ανάγκη. Όντως, δεν είχα σκοπό να επισκεφτώ αυτό το όνομα να μιλήσω. Όχι ότι αδιαφόρησα για την πρόσκληση του κατρόσφυγου λαού. Αλλά είναι τόσο δύσκολο και το μέρος του Κασοκαλυβίου για να έρθω εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το ησυχαστικό πρόγραμμα, ειδικά αυτή τη περιόδου και οι φροντίδες που έχουν και με άλλα πράγματα, δεν μου ήταν δυνατόν να έρθω. Όμως, ο πατήρ Νικόλαος έκανε προσπάθεια και δεύτερη φορά και τότε αναγκάστηκα να κόψω το θέλημά μου και να έρθω όπως το είπε εδώ κοντά σας. Όταν τον ερώτησα, πατέρα Νικόλα, τι θέλετε να πω στο ποινιό σας, στον κόσμο σας, έχετε κάτι κατά νου, μου λέει, πατέρα Νικόλα, τι εσείς θέλετε. Δεν μου είπα μέχρι και χθες, χθες που ανήκε, γιατί θα σας πω ποιο είναι το θέμα. Γνώσεσαι την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Εάν δεν γνωρίσουμε την αλήθεια, δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ. Και όταν λέμε ότι γνωρίζουμε την αλήθεια, γνωρίζουμε δηλαδή τον Χριστό. Όταν τον ερώτησε ο Πιλάτος τον Χριστό ποιος είσαι, του είπε η αλήθεια. Και τι έστει η αλήθεια, αλλά ο Χριστός δεν το έδωσε απόφαση. Ο ίδιος είναι η αλήθεια. Εμείς οι κοινοί κοινοί άνθρωποι δεν μπορούμε εύκολα να ανταμώσουμε τον Χριστό μέσα από τη μελέτη των γραφών τους δύο στον Αγίον. Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτάσουμε τον Χριστό είναι η έργη. Δηλαδή γνωρίστε τους Αγίους οι οποίοι βίωσαν τον Χριστό, κάναν πράξη του Ευαγγέλιου και αυτοί όντως γνωρίσαν τον Χριστό. Είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να φτάσουμε στο προηγούμενο, δηλαδή στον Χριστό μας, στην Ανάσταση. Είχα την τύχη να πω, όχι, την ευλογία να τον γνωρίσω τον Άγιο Πορφύριο σε πολύ μικρή ηλικία, στα 22 μου χρόνια. Αρκετοί άνθρωποι όταν το πληροφορηθήκανε, του λέγανε ότι ήσουν πολύ τυχερός. Οι Άγιοι είναι τα πρότυπα, όπως και σήμερα γιορτάζουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία είναι το πρότυπο της μετανοίας. Η Εκκλησία τυχαία δεν έβαλε αυτή την Αγία να την γιορτάζουμε την Πέμπτη Κυριακή των Μυστηριών, λίγο πριν πούμε στην Μεγάλη Εβδομάδα, διότι όλοι οι χριστιανοί, λίγο ή πολύ, δεν είμαστε στον δρόμο που πρέπει και πρέπει να μετανοήσουμε. Ο πατέρα Νικόλαος μίλησε ότι ένα έργο σημαντικό που κάνουμε είναι το ότι αγωνιζόμαστε να προβάλλουμε ένα άλλο πρότυπο. Το πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καπουδίστρια, ο οποίος είναι το πρότυπο για όλους τους ηγέτες. Χαίρομαι που αξιώνουμε σε αυτό το ναό, στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, να πω αυτά τα λόγια, γιατί ο Μητροπολίτης σας, κύριος Άνθιμος, είναι ένας άξιος ιεράρχης, ο οποίος, ενώ δεν γνώρισε για το έργο μας πάρα πολλά πράγματα, στις 13 Νοεμβρίου του 2013 πρότεινε στην Ιερά Σύνοδο να συσταθεί μία επιτροπή και να δούμε αν συντρέχουν
λόγοι αγιοκατάτασης του Ιωάννη Καποδίστρια. Ήταν μια βόμβα για την Εκκλησία της Ελλάδος, για τον πολιτικό κόσμο, για όλο το λαό της Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος. Άξιος Μητροπολίτης άνθρωπος, ο οποίος τόλμησε χωρίς να γνωρίζει πολλά για το έργο μας. Και την επόμενη μέρα, ήρθε σε επικοινωνία με τον συγγραφέα του βιβλίου Ιωάννης Κακουδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής, και το χάρηκε και αυτός και εμείς, διότι αγνούσε το βιβλίο αυτό ότι ήταν μέσα στην Μητροπολίτη του. Και έκανε αυτή την πρόταση στην Εκκλησία της Ελλάδος, όχι διότι το προτρέψαμε εμείς. Ήταν μία μέση θεϊκή στο Μητροπολίτη Άνθρωπο. Η Εκκλησία της Ελλάδος την επόμενη μέρα ανακοίνωσε κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο αρεστό στο Μητροπολίτη, αλλά το ανέχθηκε. Άλλο προτάθηκε από το Μητροπολίτη Άνθρωπο και η Εκκλησία άλλο αποφάσισε την άλλη μέρα. Και ανακοίνωσε επί την αναλήψη της Προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1 του 2014, να προβάλλει η κυβέρνηση στους 6 μήνες αυτούς τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρότυπο χριστιανό κυβερνήτη. Και αυτό καλό ήταν. Κάποιοι ενοχλούνται να ακούν περί αγιοκατάτασης του Ιωάννη Καποδίστρια. Ακόμα και νεκρός ενοχλεί. Δεν πιστεύω ότι ενοχλεί τους Έλληνες. Ενοχλεί αυτούς που φροντίσαν όταν ζούσε να τον δολοφονήσουν. Για να είμαστε εμείς σήμερα σε αυτή την αθλία κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι, μορφωμένοι, διαβασμένοι, που ξέραν αυτό το πρότυπο του κυβερνήτη, του Καποδίστρια, μέχρι και σήμερα λένε, εάν ζούσε και δεν το σκοτώναμε, δεν θα είχαμε αυτή την τύχη. Άρα, κάποιοι φροντίσαν από την αρχή να τον βγάλουν από τη μέση, γιατί δεν άρεσε σε κάποιους εκτός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, περισσότερο εκτός, μια τέτοια προσωπικότητα, όχι ευρωπαϊκή, παγκόσμια προσωπικότητα. Διότι όχι δεν είχε απλώς άλλη τύχη η Ελλάδα. Όχι η Ελλάδα θα ήταν μια άλλη Ελβετία. Ο Καποδίστριας είχε ένα όραμα. Ήθελε όλη η ανθρωπότητα να γνωρίσουν και να ζήσουν την Ορθοδοξία. Ήθελε την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και μάλιστα δεν το έγινε. Τολμούσε δημόσια, το λέει από την αρχή όταν ήρθε, να αναλάβει τις τύχες αυτού του έθνους. Όταν ρωτήθηκε το 1828 στο Παρίσι από κάποιον Εγγλέζο, σαν υπουργό των εξωτερικών κρατικιών, τον ρώτησε η κυβερνήτα να φέρει το καλό ρώτημα. Ποια ήταν όλη η αποναιοσύστα του ελληνικού κράτους για εσάς? Και η απάντησή του ήταν από αγρόσμους Κωνσταντινοπόλεως. Καταλάβατε γιατί η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει ένα τέτοιο κυβερνήτη? Σήμερα είναι 29 Μαρτίου. Στο Ευαγγέλιο ο Χριστός μας λέει ότι τα σημάδια του ουρανού τα κοιτάζουμε. Τα σημάδια των καιρών δεν τα κοιτάζουμε. Ουδήνατε γνώμη. Μας λέει και οι υποκριτές όμως. Και ποιο είναι το σημάδι σήμερα 29 Μαρτίου? 29 Μαρτίου η Θεσσαλονίκη έπεσε το 1430 από τους Οθωμανούς, από τον Κουράκ τον Ήτα. Τυχαία έκαναν και στο σήμερα. Είναι μια άσχημη επέτειος για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά ένεκα των αμαρτιών μας, όπως έχει αποκαλυφθεί στο βίο του Αγίου Αρχιλίου, ότι κάποιοι χριστιανοί είδαν εν οράματι να δαμώνει ο Άγιος Αγίλιο με τον Άγιο Δημήτριο και να συζητούν, αφού ασπασκείται ο ένας τον άλλον,
ο Άγιος Αχίλλιος, Άγιο Μήτρια, στρατιώτα του Χριστού, γιατί έφυγες από τη Θεσσαλονίκη? Ο Κύριος μου έδωσε εντολή, διότι δεν αγαπούν οι χριστιανοί τον Χριστό πραγματικά και με έδωσε εντολή να φύγω να τους εγκαταλείψω. Το ίδιο και ο Άγιος Αχίλλιος είπε ότι και εγώ έτσι εντολή πήρα από τον Χριστό, να φύγω, να εγκαταλείψω την Άγισσα. Και μετά από ένα μήνα, μετά αφού γράφτηκε στο βίο με δύο κύριο, έπεσε και η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα. Δεν έχουμε τίποτα με τους Τούρκους. Όχι. Οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, δεν έχουν εχθρούς ούτε στην Ανατολή, ούτε στη Δύση. Ο μόνος εχθρός για αληθινό χριστιανό, Ορθόδοξο, είναι ο ίδιος του ο εαυτός, το εγώ του. Οι χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν πολεμάνε ούτε με τους Τούρκους, ούτε με τους Ευρωπαίους, ούτε με κανέναν. Εμείς και σήμερα αυτή την κρίση που περνάτε, δεν την περνάμε γιατί κάποιοι μας μισούν. Μπορεί να έχουν τα θέματα τους και τα προβλήματά τους μαζί μας. Το πρόβλημα των Ελλήνων είναι προσωπικά καθαρά δικό μας πρόβλημα. Εμείς δεν πάμε καλά, όχι οι άλλοι. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν λέει να επιρρύνουμε τις ευθύνες σε άλλους. Στον εαυτό μας αυτή τη στιγμή. Εμείς φταίμε. Η Ελλάδα έχει άλλη αποστολή από το Θεό. Η Ελλάδα πρέπει να βρει τον εαυτό της. Και αν τον βρει, θα μου δείξει τον δρόμο και σε όλους τους λαούς της γης. Τα έχουν πει αρκετοί Άγιοι πριν από πολλά χρόνια, αλλά και σύγχρονοι Άγιοι, και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό ήταν ένα σημάδι, το σημείο αμαρτία, σήμερα που σας μιλώ, η Θεσσαλονίκη έπεσε από το κοράκι των Ήτων. Κι άλλα σημάδια υπάρχουν για σήμερα. Ένα θα σας το πω στο τέλος. Όμως, ένα άλλο είναι ότι ο πατέρας Νικόλαος, όταν έστειλε το γράμμα, την πρόσκληση την επίσημη για να έρθει και την έλαβε στα Κασοκαλίκια, έγραφε 13 πρώτου του 2015. 13 πρώτου του 2015, 13 του Γενάρη δηλαδή, γιορτάζει ο Άγιος Μάξιμος ο Κασοκαλίνης, που είναι η σκήτη μας και είναι ο Άγιος που έδειξε αρχές του 14ου αιώνος και από εκεί πήραν τα Κασοκαλίνια το όνομά του, διότι έγινε η Σκαλίνης. Ήταν ένας τρόπος που ζούσε θέλοντας να αρνηθεί ό,τι επήγαινε. Όμως, 13 Γενάρη του 2015 ήταν και ένα άλλο γεγονός πολύ σημαντικό. Ήταν η μέρα αγιοκατάταξης του Αγίου Παϊσίου. Δηλαδή ο πατέρας Νικόλαος έγραψε το γράμμα την ημέρα της αγιοκατάταξης του Αγίου Παϊσίου. Καθόμουν και σκεφτόμουν, πρέπει να μιλήσουμε για τον Άγιο Παϊσίου. Το θέλει ο Άγιος να μιλήσει, αφού με καλεί ο πατέρας Νικόλαος για πρώτη φορά που δεν ξέρει καν ποιος είναι τη μέρα της αγιοκατάταξης. Που πόσα χιλιόμετρα απέχει ο τάφος που είναι στη συγκροτή. 10 χιλιόμετρα απέχει. Άρα και ο Άγιος Παΐσιος να καλούσε. Αλλά στις 13 του Γενάρη, εγώ είχα συγκλονιστεί και με ένα άλλο γεγονός που το τάφησα με τον πατέρα Νικόλαο που το κάνει στον ναό σας. Από τις 8 πρώτου ήρθε ένα ειδοποιητήριο από το ταχυδρομείο στη Ράφα. Εκεί είναι το ταχυδρομείο, αλλά εύκολα δεν μπορούν να δουν είτε γράμματα είτε θέματα, ό,τι είναι. Το ειδοποιητήριο έγραφε 8 πρώτου. Ήταν ένα δέντρο. Έλειπα και εσύ δύο τις μέρες, και όταν επέστρεψε στα Κασοκαλίδια, μου ειδοποίησε ότι ήταν ένα ειδοποιητήριο, ό,τι είναι, το δούμε. Όταν ήρθα και άνοιξα αυτό το δέμα προς έκθεση και αντικείμενα και αυτό που ήταν στο παιδί, είδαμε ότι το δέμα αυτό, το συστημένο, ήταν η εικόνα του Αγίου Παϊσίου ως Αγίου. Ποιος προνόησε να του στείλει αυτό την ημέρα της Ιωκατάταξης? Ποιος ήξερε ότι θα γίνει άλλη σου που λέει ο Παϊσίου? Η
Γιατί ήρθε η εικόνα του ως Αγίου Πρωτοστέφανος στο κελί μου την ημέρα της Αγιοκατάστασης. Θα σας πω το εκπληκτικό που πραγματικά εμένα με έκλεισε δέος. Τον γνώρισα μία φορά τον Άγιο Πρέσιο. Το 1992 μετά την κίνηση του Αγίου Πορφυρίου. Ήθελα να τον επισκεφτώ για πολλούς χρόνους πνευματικούς λόγους, αλλά υπήρχαν εμπόδια. Δεν είχα την ευλογία να τον επισκεφτώ. Και όπως ξέρετε, ο μοναχός, ό,τι κάνει, από το όλοι δηλαδή, πρέπει να έχουμε ευλογία. Μπορείτε να διανοηθείτε το ότι δεν είχα ευλογία να τον επισκεφτώ. Παράδοση. Άλλο να πας σε έναν γέροντα που δεν ξέρουμε ποιος είναι, κι άλλο να ζητάς να πας σε έναν άγιο γέροντα, αναγνωρισμένος από την Εκκλησία εν ζωή, ότι όντως ήταν χαρισματικός, μετά την δική του Αγίου Πορφυρίου, αυτός ήταν ο Αγιώτης. Όταν ζήτησε την ευλογία μου, λέει, δεν θα πας. Αλλά ο Άγιος άνθρωπος είναι, αν είναι, όχι, δεν έχει ευλογία. Έκοψα το θέλημά μου, να μην πάω με έναν Άγιο. Όμως ξέρετε τι έκανα. Λέει μια λαϊκή παροιμία, το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο να πάρει. Τι έκανα. Πήγα στο παιδί μου, έκανα προσευχή και του είπα, ξέρω τι με ακούς. Δεν χρειάζεται να φως τις καρδιές στο κελάκι της Παναγούδας ή ένας εδώ. Κι από εγώ μπορώ να σου μιλάω και να με ακούς. Και του λέω, έχω ευλογία να έρθω εδώ. Αν έχω, είναι για καλό μου να μου τη δώσει την ευλογία από μακριά και εσύ έχεις τον τρόπο να με καλέσεις από εκεί χωρίς να σε ενοχλήσει κανένας. Αλλά αν είναι από εγωισμό να έρθουμε σε εδώ, να μην το επιτρέψεις. Αν είναι όμως για καλό μου και έχει ευλογία από τον Θεό, να έρθουμε σε εδώ. Εγκατέλειψα κάθε προσπάθεια να φέρω να τον δω. Το αίτημά μου κατατέθηκε στον ίδιο από μακριά και περίμενα την απάντησή του. Πέρασε το 2 μήνες. Εγώ είχα ξεχάσει καν και το αίτημά μου. Μερικοί επιμένουν. Το παρακαλώ, το Θεό. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν μου το έκανα. Εγωισμός είναι. Εκνευρίζεται ο Θεός με τον εγωισμό μας. Ο Θεός μία φορά. Του είπες και πριν του πεις κάτι, το ξέρει. Δεν χρειάζεται να το πεις. Εγώ το έχω μια φορά, τέλος, πώς έκανα. Μετάλλησε ο γέροντας της καλύτερης και αδερφός ο πρόεδρος, γιατί όταν έφυγε ο γέροντας, ήταν και αδερφός, συγχρόνως, αλλά και ο γέροντας. Πατέρα, εδώ είναι η εμπορή, θα πεις μια στιγμή να σε δω. Λέω, να είναι μαθημά, λέω. Έκανε το δόχιό του, πήγα το λίγο, αλλά εξαποστάσεις. Λέω, γέροντα, τι θέλεις. Λέει, έλα πιο κοντά. Τον πλησιάζω, πίσω από την πλάτη, όπως έκανε τον κοινό, λέω, γέροντα, σ' ακούω. Μου λέει, θέλω να σε βλέπω στο πρόσωπο. Να ρε παιδί μου, έκανα κοπή, όπως έκανε τον κοινάκι του σαν τραπέζι, τον κοίταξε στο πρόσωπο, με κοίταξε διερευνητικά στα μάτια, διότι απορούσε και ο ίδιος με κάτι που συνέβη και θα το ακούσε. Ήρθε ο γέροντα Παΐσιος και με ρώτησε στον ύπνο μου τι κάνει ο πατέρας εδώ. Εγώ χαμογέλασα. Πήγα να του πω ποιος είσαι μου. Εγώ πάλι χαμογέλασα, διότι οι άλλοι δεν θέλουν τι διαφημίσεις. Του λέω γέροντα να με συμπαθάς, δεν μπερδεύω τι οι άλλοι. Ό,τι είμαι με ξέρει, δεν χρειάζεται να το πιστεύω. Δεν του είπα ότι εγώ τώρα θέλω να πάω μόνο. Με τα κουδιωμένες του λέω ο γέροντα. Εγώ του ζήτησα στην προσευχή μου να έρθει. Αλλά έρθει με τον καλύτερο τρόπο, όχι σε μένα, σε σένα που με εμπόδιζε. Τώρα που ήρθε και σε ρώτησε τι κάνω, έτσι μου είχε να πάω τον δρόμο. Και μου απάντα πάνω. Όχι, δεν θα πάω. Θα αλλάξω λίγο θέμα και θα ξανάρθω πάλι στο ίδιο. Οι Ευρωπαίοι μας βασανίζουν. Δεν μας δίνουν χρήματα. Τους παρακαλάμε. Τους ξαναπαρακαλάμε.
μα υπόσχονται ότι θα μα δώσουν χρήματα, θα μα βοηθήσουν. Και αν συνοχιστούμε και γίνουμε και καλύτερα παιδιά, ένα έχω να πω. Δεν χρειάζεται παρακαλώ. Αρκεί να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να κόψουμε το εγώ μας, το θέλημά μας. Και ο Θεός θα τα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε εμείς, η έγκριση με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν τα έχει τους Ευρωπαίους. Δεν τα έχει τους Αμερικανούς. Είναι θυμωμένος λίγο με τους Έλληνες, λίγο πολύ. Εμείς τον στενοχωρούμε πιο πολύ, γιατί εμείς τον ξέρουμε. Αυτοί δεν τον ξέρουν. Εμείς τον στενοχωρούμε. Εμείς είμαστε έξω από τον δρόμο. Και επανέρχομαι στο δικό μου θέμα και λέω, Γέροντα, σε παρακαλώ, πώς με την άδειά σου να πάω. Μου λέει, με δική σου ευθύνη, να ρίξω. Όντως πήγα και με περίμενε. Ήξερε για ποιος ήρθε και τι δυσκολίες είχα και πότε θα ξεκινήσω να πάω να δω και με περίμενε. Και όταν με σύστησε ένας άλλος άνθρωπος που πήγαμε δεύτερη μέρα της Σαρακοστής, πάνω δεύτερη εβδομάδα της Σαρακοστής, του 1992 ή 93, δεν θυμάμαι ακριβώς, μάλλον το 92. Όταν με σύστησε, λέει ο πατέρας Γιώργης, είναι παιδί του πατρός Κοφυρίου. Το ξέρω, τον έχω ξαναδεί. Εγώ και οι δύο λάγκε στα βιβλία δεν ξέρω αν θα τα φέρω τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αλλά κάτσε τα πω. Πάμε τι θέλω. Θα σα πω τώρα αυτό που έχει σχέση με την εικόνα για την ίδια στο κτίριο. Όταν πληροφορήθηκα το 1993 προ το 1994 ότι ήταν πλέον καρδιάρο που στεκόταν συχνά στο θέατρο για να μην αγγίζει, κάτι το βλέπαν αυτό το καρδιάρο και λέω σε έναν αδερφό, κάνε μου μια κάρτα να πας να φωτίσει. Ρώτησε το. Δίνει την ευλογία του να πάω να τον εγώ. Και λέω πολύ να φύγει τη ζωή. Να πάω τη σπίτι. Πράγματι περίμενα μια απάντηση. Ήρθε ο μοναχός στα Κασοκαλίδια. Και μετά από λίγο πιο πριν τα λεπτά, είδα τον Γέροντα, του είπα την επιθυμία σου να τον δεις και μου είπε πες του πατέρα Γιώργη, δεν χρειάζεται να έρθει να με δει. Θα έρθω εγώ αργότερα στο αγγινό να τον δω. Μαθαίνω μετά από μερικούς μήνες και είχε ο Γιώργος. Απορία. Ψέματα οι άλλοι δεν λένε. Να του είπε έτσι για να του κάνει το χαρτίριο ότι να θα δει. Χρόνια του είχα πολύ αλλιώ. Δεν ήρθε να με δει, μάλλον να με δει. Δεν ήρθε στο όρος να τα μόσω, να τον δω. Γιατί να το είπε αυτό. Αλλά όταν είδα την εικόνα την αγιογραφημένη στο κελί μου την ημέρα της υλοκατάθεσης, θα έρθω να σε δω στα γνώρισμα. Ήρθε ως Άγιος, με την εικόνα του. Και ενώ είμαι παιδί του Αγίου Πορφυρίου, δεν διαβάζω τίποτα για τον Αγίου Πορφυρίου. Ό,τι γνώρισα εγώ ίδιος, ούτε η βιβλία διαβάζω, το έχω σχέση με την Αγία Ζωή, που πολλοί άνθρωποι ζήσαν τα αυτά πράγματα με τον Αγίου Πορφυρίου. Όχι ότι τα περιφρονώ. Ο Άγιος Πορφυρίος ήταν και είναι μέσα στην καρδιά μου και θα σας πω μετά κάποια βιώματα με τον Άγιο Πορφυρίου. Στο μαξιλάρι μου δίπλα έχω τον θείο και τους λόγους του Παναγίου Παϊσίου. Αυτό δεν θέλω να πω. Ενώ είμαι παιδί του Αγίου Πορφυρίου, φαίνεται σαν να έχω μια αδιαφορία για τον πνευματικό μου πατέρα. Δεν έχω αδιαφορία όμως. Ούτε ζηλεύουν οι άλλοι μεταξύ τους. Εγώ με τον Άγιο Παϊσίου ξημερολογιάζω. Όποτε θέλω, είτε όρθιος ή καθιστός ή ξαφνικός, θα διαβάσω το βιβλίο του. Μια σελίδα, δύο, τρεις, πέντε, όσες προλάβω. Κάθε μέρα. Ήρθε όμως. Και έχει αυτό που είπε όταν ζούσε ότι θα έρθω στο αγγλικό στο θάνατο. Και έχει αυτή την επειδή το αγγλικό φίλο μελετάω περισσότερο από αυτό. Μάλλον εντρυφώ στη ζωή του συνεχώς. Αλλά όμως είναι και για ένα άλλο λόγο. Η Άγια μου, να το πω, πολλά παράπονα από εμάς, αλλά
Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό, το Δύο Στελόγια, ένα ωραίο ρόλο, του πατρός Σασάρα, που στο τέλος έχει ένα κεφάλαιο που λέει υπέρ του γένους και της πατρίδος. Όταν συχνά μελετούμε κάτι και το ξαναδιαβάζουμε, η επανάληψη μας δίνει την πραγματική μάθηση. Αν δεις κάτι και το διαβάσει μια φορά, θα το ξεχάσει. Αν το ξαναδιαβάσει μετά από κανένα χρόνο, αν το θυμίζει κανένα ένα μήνα, πάλι το ξεχάσει. Ξεχνάμε να τρώμε φαγητό. Ξεχνάμε να πίνουμε νερό. Κάθε μέρα φαγητό. Κάθε μέρα νερέκι. Κάθε μέρα να πλέον. Ο Άγιος Παΐσιος. Περισσότερο μου θα πω ότι την Αγία Γραφή μελετώ τόσο πολύ. Εμένα το βιβλίο του Αγίου Παΐσιου. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και τα φάμε και τα πιούμε. Χωρίς τροφή και νερό και αέρα δεν ζει άνθρωπος. Πώς θα ζήσουν οι Έλληνες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε και θα ζουν και πιο δύσκολες. Ποια δεν είναι η τροφή μας. Πού και πάρει ο μόνος εσύ άνθρωπος. Και σε αυτό το κεφάλαιο που λέει υπέρ του γένους και της πατρίδος. Εκεί εκφράζει πολλά παράπονα ο Άγιος Παΐσιος για τους Έλληνες. Πολλά. Κοιμούνται. Δεν τα λέω. Άμα τα διαβάσετε, ποιος το έχουν διαβάσει. Πώς δεν το θυμάμαι να είχε και στα πράγματα και δεν τα κατάλαβα. Υπέρ του γένους και της πατρίδος αυτά που γράφει. Αυτά τα οποία αυτός τα εκφράζει με ένα παράπονο. Εγώ ο καημένος, το παιδί του Αγίου Προφυρίου, πολλά από αυτά κάνω πράξη. Και έμεινα έκπληκτος όταν κάνω αυτό το έργο στα τελευταία 10 χρόνια να βρίσκω αυτά που κάνω στα γραφόμενά του. Μερικές φορές. Καλά. Να μιλάω για τον εαυτό μου δεν είναι καλό, αλλά όταν διαβάζω σε κάποιον άλλο αυτά τα οποία γράφει, με κοιτάζει με απολύτω και μας λέει με διαφορές μόνο το όνομά σας δεν είναι. Και την φωτογραφία σας. Θα σας πω μερικά από αυτά. Γι' αυτό είπα ότι σήμερα να πούμε αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια. Αν δεν μάθω την αλήθεια, πώς θα την βρω. Ξεκινώντας μιλάει για έναν πρώην υπουργό Βόρειο Ελλάδος, τον κύριο Νικόλο Μάνης. Που έγραφε με τίτλο το βιβλίο «Η πλαστογράφηση της Μακεδονίας». Ένας ερημίτης ασχολήθηκε με έναν υπουργό. Ναι, διότι έλεγε είναι λυπηρό οι χριστιανοί να μην ασχολούνται με την πατρίδα τους, να διαφορούν. Και ασχολήθηκε ο ερημίτης Παΐσιος με τον υπουργό, πρώην υπουργό Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Νικόλο Μάνης. Και είπε όταν το διάβασε, επιτέλους και ένας πατριώτης. Και έγραψε και ένα ωραίο ποίημα ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Και ο κύριος Νικόλος Μάνης το στηρίζει στην επόμενη έκδοση. Το ποίημα του Αγίου Παΐσιου. Παρακάτω λέει ότι είναι λυπηρό που σας είπα προηγουμένως οι χριστιανοί να διαφορούν για την πατρίδα τους. Και λιγότεροι ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν να βολεύονται να διαφορούν για την πατρίδα. Το κακό λέει ο Σατανάς οργιάζει και οι άνθρωποι και οι Έλληνες κοιμούνται. Έχουν πέσει ενάγκη. Δεν τα λέω αυτά, τα λέω το βιβλίο. Κοιτάζει ο καθένας για να βολεύει τον εαυτό του και δεν το κοιτάει καθένα. Για την πατρίδα. Όμως λέει, είχε απορία. Καλά λέει αυτό που μας κυβερνούν. Δεν είναι ακόμα αντιληφθεί. Πού πάει αυτός ο λαός. Τι είναι αυτά που κάνουν. Όμως δεν διέσπερε, σαν τα μεταφέρω γενικά, τις ανησυχίες των κόσμων. Προσπαθούσε να είναι ψύχρεμος και να την ελπίδα στον κόσμο. Και έλεγε μέσα από αυτό το κακό που ζούμε,
θα έρθει μεγάλο καλό. Βλέπω μια ελιά. Το ένα το κονάρι ξεράθηκε. Το άλλο το τρώει κάποια και θα ξεράθει και αυτό. Όμως από κάτω χτυπάει ένα καινούριο κρυστάλλι. Με πολύ θυμό, δύναμη και αναπτύσσεται γρήγορα. Τελεία. Λυπόταν για την πνευματική κατάσταση των πολιτών της χώρας. Δεν έβλεπε φως, ειδικά τα χρόνια που ζούσε έναντι μέχρι σήμερα. Όμως έβλεπε ότι μας αγαπάει ο φως. Περιμένει τη μετάνοιά μας. Και σήμερα τι είναι, τη Σωσία Μαρία Συνδυτία, που είναι πρότυπο μετανοία. Άρα το πρόβλημα δεν το έδειξε μόνο του έξω. Το πρόβλημα το έδειξε σε εμά. Και μας έστειλε μήνυμο Άγιος Παίσιος να μετανοήσουμε. Λέει, μας περιμένει η αγάπη του Θεού να μετανιώσουμε. Σε άλλο ψευδεγραμμάτων είπε ότι θα μετανιώσουν οι Έλληνες κάποια στιγμή. Και τότε θα δώσει λύση ο Θεός. Αλλά δυστυχώς θα σφίξει πολύ τα λόγια ο Θεός. Δεν το θέλει. Ποιος πατέρας θέλει μόνο τον Θεό. Θα μας μετανιώσει ο Θεός. Μιλούσε για την γλώσσα που κατήρησαν τα αρχαία ελληνικά. Ξεφυλίσαμε τη γλώσσα και έλεγε ότι αργότερα θα φέρουμε Γερμανούς καθηγητές να διδάξουν τα παιδιά μας αρχαία ελληνικά και να μας φύγουν τα παιδιά μας. Έλεγε κάτι άλλο. Είναι επιτακτική η ανάγκη προβολής ενός πρωτύπου ηγέτη για τους σημερινούς ηγέτες, αλλά και για υποβοήθηση του λαού στο να αποκτήσουν πολιτικά κριτήρια στην επιλογή των κυβερνητών του έθνους. Για ποιον μιλούσε, πρώτη του κυβερνήτου, τι ανακοίνωσε τη σχέση της Ελλάδος. Είπε στην κυβέρνηση, επί τη αναλήψη της Προεδρίας του 1ου-1ου 14, να προβάλλουν το πρότυπο χριστιανού κυβερνήτη στην Ευρώπη, τον Καποδίστρια. Άρα η Εκκλησία μας λέει ότι αυτός είναι το πρώτο. Άρα καλώς κάναμε τόσα χρόνια και ασχολούμαστε με την προβολή αυτού του πρότυπου. Και δεν είναι πρότυπο Καποδίστριας πολιτικό για τους Έλληνες. Είναι παγκόσμιο πολιτικό πρότυπο. Είχα γράψει ένα άρθρο εδώ και περίπου 3 χρόνια. Η Ελλάδα σκέφτεται, προσεύχεται, ελπίζει. Η Ελλάδα σκέφτεται. Οι Έλληνες είναι η αυτοκρατορία της σκέψης. Μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα χωρίς σκέψη, χωρίς μυαλό, αλλά τι κάνουν τόσα χρόνια. Μας κάνουν ζωάκια. Πώς είναι τα ζωάκια, τρώνε, κάνουν τα κακά τους, κοιμούνται. Να μην σκεφτόμαστε εδώ, τα ζώα δεν σκέφτονται. Έτσι μας καταδύσαν τους Έλληνες. Ενώ είμαστε όντως η αυτοκρατορία της σκέψης. Πλάτο, Σοκράτης, Αριστοτέλης. Όλος ο δυτικός πολιτισμός, πού είναι στερεωμένος. Ακόμα και οι Κινέζοι είπαν το εξής. Το λίγο του δυτικού πολιτισμού είναι η Ελλάδα. Άρα όλος ο δυτικός πολιτισμός έχει βάση και δεν μέλλον τον ελληνισμό. Πάρε τον ελληνισμό και τη φιλοσοφία και τη γλώσσα της επιστήμης και είναι οι βάρβαροι. Και πώς το λένε είτε με καλό τρόπο είτε με άσχημο τρόπο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε εμείς είτε Ευρωπαίοι, Αμερικανοί. Τα είπαν οι Έλληνες όλα. Και θέλουν να μας κάνουν από πόλεις να ξεχάσουν ότι είμαστε Έλληνες. Άρα, ποιο είναι το πρώτο όπλο που έχουμε, η σκέψη. Ο Έλληνας σκέφτεται. Έχει φιλοσόφους. Ακόμα και οι μοναχοί, διαβάζοντας τα άγια βιβλία, μαθαίνουν το μυαλό που δουλεύουν, σκέφτονται. Όμως η Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο η σκέψη των φιλοσόφων, δεν είναι μόνο η φιλόσοφη, είναι και η Ορθοδοξία. Οι Άγιοι έχουμε κι άλλο πρόβλημα τη σκέψη και την προσευχή. Τι θα το Βυζάντιο 1123 χρόνια.
αρχαία ελληνική φιλοσοφία, πολιτισμός, γράμματα, τέχνες και η ορθοδοξία. Αυτό ήταν το εξάμεινο, το οποίο δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σε ένα κομμάτι της γης της Ελλάδας που έχετε άλλον όρος, αλλά και ένα άλλο κομμάτι που λέγεται Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, Οικουμενικός Πατριάρχης. Και δυστυχώς, όπως μου είπε προσωπικά κάποια στιγμή ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πατέρα Γεωργιακή έμεινε από την έμπνευση ιστορία αυτού του Βυζαντίου του 1100 ετών. Ένα Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αυτό δυστυχώς δεν βάλετε μόνο από τους έξω εχθρούς, αλλά και από τους Έλληνες. Δεν θα πω περισσότερα για τον πόλεμο που δέχεται το Πατριαρχείο ή το Πατριάρχης. Άλλοι λένε ότι είναι ερετικός, ότι είναι πλανεμένος και χίλια δυο. Ο Άγιος Πορφύριος, τουλάχιστον μπορώ να πω για τον Άγιο Πορφύριο και για τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Ζούσε στις τελευταίες τιμές όταν πληροφορήθηκε για την εκλογή του κυρίου Μαρκωμένου. Η χαρά του δεν περιγραφόταν. Είπε με λίγα λόγια, έχουμε καλό μοντιέρι στο καράβι της Εκκλησίας. Κάποιος τον τίκλησε. Λέγονται πολλά καιρό. Τι λέγονται, ότι ερωτοτροπή με τη Δύση. Σπούδασε στη Ρώμη, έκανε σχέσεις με τον Πάπα και με τους Κατολικούς. Δεν έδωσε σημασία στα λεγόμενα αυτού που το είπε αυτά. Έδειξε μια περιφρόνηση ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι σοβαρό που σας το λέω, γιατί γνώσεις την αλήθεια. Αν δεν ξέρουμε την αλήθεια, δημιουργούμε προβλήματα. Οι αρχαίοι γλώσσοι λέγανε ότι έχουμε όλοι το δικαίωμα της γνώμης. Όλοι. Ναι, αλλά με μια ανθρωπότητα. Πάμε τη γνώση. Όποιος δεν έχει τη γνώση, δεν το επιτρέπεται να την γνώμη. Και ο Άγιος Πορφύριος είπε, σ' αυτόν που του είπε αυτά. Μα γέροντα, και αργότερα, και αν παρουσιάσει καλό τώρα μπορεί να είναι όπως τα λέτε. Και αργότερα, αν δεν κάνει καλά πράγματα, η απάντησή του. Δεν είπε ότι θα φροντίσετε εσείς, αφήνουμε εμείς. Ποιοι όμως, οι Άγιοι. Δεν επιτρέπεται οποιοςδήποτε να παρεμβαίνει εάν δεν έχει την άδεια από τον Θεό, την ευλογία. Οι προφήτες ξέραν την αλήθεια για τον λαό του Θεού. Ξέραν ποιοι είναι οι αμαρτωλοί, ποιοι βασιλείς δεν πορεύονται καλά. Ξέραν τα πάντα οι προφήτες. Δεν μιλούσαν όμως. Ούτε οι προφήτες. Τότε μιλούσαν. Όταν είχαν εντολή από τον Θεό, μόνο τότε. Και μάλιστα, ξέρετε τι, δεν θέλαν να κάνουν ούτε υπακούς στον Θεό. Για ποιο λόγο. Από φόβο. Ότι αν θα πούν την αλήθεια δεν θα έχουν καλή τύχη. Αλλά όμως βάζαν την ουρά κατά από τα σχέδια και είπαν εγώ εν τέλει στον Θεό. Μόνο οι άλλοι μπορούν να ελέγξουν. Σήμερα ο κάθε Χριστιανός, ο κάθε Έλληνας πετάγεται και δημιουργεί προβλήματα. Οι ιατρές περάσουν σε αυτό. Τον εαυτό μου αν τον φροντίσω και ασχοληθώ με τον κακό όπως πρέπει, ο Θεός είναι ικανοποιημένος από μένα. Δεν θα μου ζητήσει λόγο για κανένα. Αν θα πεθάνω θα μου πει για τις δικές μου αμαρτίες. Όχι για τον άλλον. Πόσο μάλλον για τους ηγέτες, είτε πολιτικούς είτε θυσιαστικούς. Ούτε τους πολιτικούς ηγέτες δεν έχουν δικαίωμα να τους κλείνουν. Δεν το έχουν το δικαίωμα. Αλλά έχουμε όμως δικαίωμα όταν τα ψηφίσουμε, δεν λέτε. Αντί να ψηφίσουμε αυτό, να ψηφίσουμε ένα. Αλλά όμως δεν το κάνουμε ούτε αυτό. Μόνο που τσουκολιά στην καθημερινή και σας πείτε. Δεν λέει τίποτα έτσι. Δεν πρέπει να δημιουργούμε συγχύσεις. Πρέπει η αλήθεια να είναι για μας. Δεν πρέπει ούτε τους ηγέτες να κλείνουν. Και μπορώ από αυτό το βήμα να πω ότι με αξίωσε ο Θεός πριν ο Κύριος να περάσει να γίνει ο Θεός να τον εμπιστευτώ στο σπίτι. Ούτε το τελείωσε, ούτε
ούτε απλά μέσω να πάω τον δρόμο. Τα έφερε ο Θεός έτσι. Το 2012-24-25 Γενάρη, του 12 να το δώσω στο Θεό. Το έκανα και αγιασμό και τον έδωσα το βιβλίο ο Άγιος της πολιτικής μου. Με ευγένεια να αντιμετώπισε και με ευγενικό τρόπο του είπα ό,τι είχα να πω. Ο Θεός έστειλε το μήνυμα με τον πιο τέλειο τρόπο. Τι είπε ο Παΐσιος. Να προβληθεί το πρότυπο στους κυβερνήτες, στους σημερινούς. Και τι κάναμε. Πήγανε στον Αδριανό κυβερνήτη τον άλλο της πολιτικής. Και χρειάζονταν να μην στείλουμε τίποτα άλλο. Του δώσαμε το πρότυπο. Με τον πιο ευγενικό τρόπο. Ήθελε να τον μιμηθεί. Δικό του Θεό. Ο Θεός με τον πιο ωραίο και ευγενικό τρόπο τον έδειξε τον λόγο. 25 Γενάρη του 12, 1 η ώρα και από το σπίτι. Θυμάστε πότε γίνανε οι εκλογές φέτος. 25 Γενάρη του 15. Γιατί πήγα τον είδα στις 25 του Γενάρη. Δεν το ξέρω. Αλλά όταν έγιναν οι εκλογές 25 του 15, 25 Γενάρη του 15, πήρα εγώ τουλάχιστον το μήνυμα και μου λέει ο Θεός, εγώ σε έφερα. 3 χρόνια είχε προθεσμία να κάνει την πόλωση. Εσύ έκανες την πρώτη μεγάλη. Τώρα θα κάνω εγώ αυτό. Και πήγε σπίτι του το άνθρωπο. Δεν ανταποκρίθηκε, όχι ότι τη φταίει αυτή. Το έργο για αυτούς που είναι μπροστά είναι βαρύ. Αν και περιέχουν μόνοι του, είτε θρησκευτική γέννηση είναι, είτε πολιτική γέννηση είναι, είναι δική του σύνθημα. Και δική μα να του ακολουθούν. Αλλά όταν του κρίνουμε, εμεί περνάμε στο φω και μέσα στο σπίτι αυτού του πρωθυπουργού, πριν γίνει, πήγε το φω του Θεού μέσα. Και το γνώρισε ότι όντως ο Θεός δεν το σκέφτηκε. Τώρα το ότι πόσο θάρρος είχε να ακολουθήσει το τέλειο πρότυπο που λέγεται Ιωάννης Κατολιστίας ήταν μια δική του προσωπική επιλογή. Θα σας πω ένα άλλο στιγμά. Η Θεσσαλονίκη σκλαβώθηκε από τον Μουράτο το δεύτερο το 1430. Το Ισραήλ, πόσα χρόνια ήταν σκλαβωμένο στους Ιουδαίους, 400 χρόνια. Πολλές φορές λένε ότι η Ελλάδα, η Έλληνες είναι το νέο Ισραήλ. Γιατί και εμείς 400 χρόνια περίπου είμαστε σκλαβωμένοι στους τόπους. 29 Μαρτίου του 1430 η Θεσσαλονίκη έπεσε τους Οθωμανούς. 400 χρόνια, ακριβώς μετά, 1830, 30 Μαρτίου, αύριο δηλαδή, ο πρώτος κυβερνήτης Ιωάννης Κανονίδης στείλει την πρώτη επιστολή προς το έθνος για την ανεξαρτησία και λέει «Η Ελλάς αναγορεύεται πουλικού επικράτειας ανεξάρτητος». Πώς αυτό έγινε 1430, 1830, 29 Μαρτίου, 30 Μαρτίου, ακριβώς 400 χρόνια. Όμως, δεν έχει σημασία αν δεν ελευθερώθηκε σε αυτή τη Θεσσαλονίκη αμέσως. Και η Κωνσταντινούπολη δεν ελευθερώθηκε. Τι πάνε να πείτε ότι ο Καθολίκης δεν έκανε το χρέος στο Θεό στους Έλληνες. Και πώς θα τον αποκαλέσω οι αγιορείτες πατέρες σε μια τους επιστολή για να τον ευχαριστήσουν για μια ευεργεσία που τους έκανε, που τους έδανε η πτώχεια και η ανέχεια. Δεν είχαν χρήματα να επιβιώσουν αγιώνας. Και τους ζήτησαν βοήθεια. Και στείλανε έναν αντιπρόσωπο, τον πατέρα Νικηφόρο. Και του ενέδειξε ένα ποσό χρημάτων, χωρίς να γράψει όμως την επιστολή, τα χρήματα πόσα είναι. Δεν ήθελε να ξέρει κανείς πόσα έδωσε. Όχι όμως από τον κουμπαρά του ελληνικού κράτους, που αυτό ήταν πάθος κάτω από την τσέπη του. Αλλά από μια άλλη επιστολή που του στείλαν οι αγιορείτες, για να τον ευχαριστήσω, μάθαμε το ποσό, 5.000 γλώσσες. Πώς τον αποκαλούσαν όμως οι αγιορείτες, τον
άλλη Καπολίστρια εκείνη την εποχή. Ως άλλον Μωυσέα που ήρθε να λυτρώσει το γένος των Ελλήνων, σωτήρα τον αποκαλούσε. Μωυσέα! Ακούσατε ποτέ αγιορείτες μοναχοί να προσταλούν κάποιον άλλον σωτήρα, Μωυσέ, κι όμως ακόμα Εκκλησία δεν προχωράει στην αλληλοκατάταξη. Γιατί δεν έχετε σκεφτεί? Αλλά που δεν ξέρετε, κι άλλα πράγματα, δεν ξέρετε. Ποιος είναι ο κυβερνήτης? Άγιος, μεγάλος ο Θεός. Εάν γίνει η αλληλοκατάταξή του, θα είναι η μεγαλύτερη προβολή του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Και κάποιοι δεν το θέλουν. Και ασκούν πιέσεις να μην γίνει αυτό. Ξέρετε χριστιανό ηγέτη που έγραφε επιστολή στον κλήρο? Με τι λόγια? Διδάξατε στα σκαρδιά του λαού την γλώσσα της αληθείας, την φιλαδελφία, την προσαλήνους αγάπη, είναι απάντες έγνωση. Καλά κυβερνήσει ήταν αυτός. Παπάς, Μητροπολίτης, Πατριάρχης, τι ήταν αυτός? Το ήταν μια γλώσσης, Μωυσέας. Θεόπιος. Ακούστε λόγια. Κι εγώ αμφέβαλα όταν άκουγα ότι είναι άγιος αυτός ο άνθρωπος. Και έλεγα, εντάξει, εσένας, έχω και άγιος. Αλλά όταν μου διαβάσανε δύο-τρεις επιστολές, έκλαψα. Και λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή, μέσα στο σκοτάδι, ζω συνήθως χρόνια. Στα σχολεία, τι μας μάθαινε στο σκοτάδι? Τι μας μαθαίνουν στα σχολεία? Οι Έλληνες προλογούσαν τόσα χρόνια για την παιδεία, για τα πάντα. Τα γράμματα είμαστε. Οι Έλληνες χάσαν την παιδεία. Αυτό ήταν το πρόβλημα τόσο χρόνο. Ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια. Έχουμε υποχρέωση να αγκαλιάσουμε τα πρότυπα. Σήμερα η Εκκλησία, που ξανατονίζω, πρόβαλε την Ουσία Μαρία Εκκλησία ως πρότυπο μετανοίας. Πρέπει όλοι να μετανοήσουμε και να μην εκμεταβάλλει στους άλλους. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να κρίνει κανέναν. Τον εαυτό μας να κρίνει. Και 10 χρόνια σχεδόν αγωνίζουμε για μια άλλη προσωπικότητα να προκληθεί πάλι ένα πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Μιλάνε σε τόσες τηλεοράσεις, τις εφημερίδες, στα site. Όλοι μιλούν για χρήματα. Τόσα χρήματα έχουν, τόσα δεν έχουν, τόσα θα μας αλύσουν. Λάθος! Είναι λάθος δρόμος. Και η αφεντηρία λάθος και η βάση, όλα λάθος είναι. Η Ελλάδα δεν έχει να είναι πόσα χρήματα έχει, ή πόσα θα πάρει, ή πόσα κοστάει. Εάν ακολουθήσουμε τα πρότυπα των Αγίων, είτε λέγεται Άγιος Προφύλιος, είτε λέγεται Άγιος Παΐσιος, και Ρωσή Μαρία που πήρε λίγο από σε τόσα χρόνια, άλλες εποχές της γίνης, να τώρα, ο Άγιος Προφύλιος, ο Άγιος Παΐσιος. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, λυπότανε που αδιαφορούσαν οι χριστιανοί για τα θέματα της Πατρίδος. Ο Άγιος Προφύρος σκεφτείτε, θυσίασε ένα παιδί του, εμένα, για να δώσει απάντηση του γέροντα πίσω ότι ενδιαφέρομαι για τα θέματα της Πατρίδος και θα βάλω το παιδί μου μπροστά. Γιατί όποιος μην προστάσει τέτοια πράγματα, δεν καλοκαρνάει. Έχει πολλά προβλήματα. Και εγώ ήδη έχω πολλά προβλήματα. Από εδώ μέσα. Πολλά. Γνωστούς, άγνωστους. Άλλο με λέει κανένα, άλλο σε ερετικό, άλλο. Βέβαια, αυτές είναι οι τέχνες του Σατανά. Γιατί ξέρει ο Σατανάς έχει γνώση ο διάβολος. Ότι ο κόσμος δεν έχει γνώσεις.
Το ξέρει ότι ο κόσμο δεν έχει γνώσει. Οπότε σου λέω ο Πατήριος, ξέρει. Όχι, μόνο σου λέω. Δεν ξέρω κι άλλοι δεν έχουν. Ο διάβολος έχει σήμα στους πολλούς. Σου λέει, έχω την άκρη να κουνάω. Μεγάλη συμμαχία. Θα πάει να ενισχύει στον καθένα, ποιος ο προγέστης. Πλανημένος. Τέλος. Ερετικός. Πιστεύουμε στον διάβολο γιατί θα κάνει. Και δεν ξέρουμε καν ότι πιστεύουμε σε αυτό. Νομίζω ότι είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι σκεφτόμαστε έτσι. Και ξέρουμε κι αυτό και δεν είναι κιόλας. Σήμερα, εγώ γιατί δεν ήθελα να φύγω. Ποιο. Τα λέω και τα ξαναλέω και ποιο σα πει. Δηλαδή είχα διχαστεί. Α, θα πάω. Όχι ότι με φταίει εσύ ο κύριο λαό. Φταίει. Κουράστηκα. Σα το λέω και σα δώσω μόνο. Κουράστηκα να βοηθήσω του πατριώτε μου, του Έλληνε, ότι το άστρο είναι άστρο, δεν είναι μάλλον. Αλλά όταν δεν έχει γνώσει κάποιο, γιατί δεν βλέπει, έχει το φως. Πώς μπορεί να πει ένα τυφλό, γιατί ξέρει, όταν δεν έχει γνώση, είσαι σαν τυφλό. Αν δεν ξέρει την αλήθεια, είσαι τυφλό. Του λε το λόγο ότι αυτό είναι άστρο, και λέει, του βλέπω, του βλέπω μπλε, σκούρο. Αφού δεν βλέπει κανένα. Πρέπει να διαρρεθεί η όρασή σου. Τα ειδικά πράγματα φαίνονται με τα ειδικά μάτια. Τα πνευματικά θέματα με ποια μάτια σου. Νους ώρα και νους λέει. Και η καρδιά ακόμα περισσότερο. Και κάτω του Άγιος Παΐσιος είπε σε κάποιους καθηγητές Πανεπιστημίου Γερμανούς που πήγαν το αγώνα σαν ένα φιλόσοφο που αγιώτησε. Όχι σε κάποιον γέροντα πνευματικό. Είχε ακουστεί ότι είναι ένας γέροντας σοφός. Και πήγαν να τον δουν, να ακούσουν τις συμβουλές του. Και τους λέει, ωραίο το, εσείς οι Γερμανοί με το μυαλό σας, φτάσατε στον ουρανό. Αλλά για να πάτε στον Θεό, πρέπει να πάτε με την καρδιά. Και δεν φταίει που χάσαμε για το μυαλό, χάσαμε και την καρδιά μας, δεν χάσαμε όλα. Και ψάχνουμε τα πορτοφόλια μας. Η λύση δεν είναι στα πορτοφόλια, το ξέρετε. Είναι εγώ, εάν εμείς οι Έλληνες, οι Χριστιανοί, έρθουμε σε αυτόν, μην ανησυχείτε για άλλο. Ποιος θα πληρώσει τα δάνεια. Δεν είναι υπερβολικός. Οι Εβραίοι όταν φύγαν από την Αίγυπτο, κρινιάζαν στο Μωυσή, μη μας πήρες από εδώ μια χαρά μας. Τουλάχιστον τρώμε και λίγο ψωμί. Θα πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Τους φρόντιζαν τους. Με το μάτι και με τα ορτίκια, θα την παραδείξει. Ο Θεός και τώρα την Ελλάδα να τη φροντίζει. Δεν το πιστεύω. Χάσαμε τη σκέψη και την καρδιά. Η σκέψη θέλει δουλειά, θέλει μελέτη. Η καρδιά θέλει προσευχή, θέλει θρησκεία, θέλει μετάνοια. Αυτά τα αγάπη που να ξεχωρίσουν οι Έλληνες. Και ο Άγιος Παΐσιος λέει γιατί το πρόβλημα στην Κύπρο δεν είναι κοσμικό πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα. Είναι πνευματικό το πρόβλημα της Κύπρου. Μία εβδομάδα οι άλλοι Κύπροι, όλοι όμως, κάνουν προσοχή και ρησέψουν γιατί είναι το πρόβλημα. Αστεία δεν είναι. Αλλά όχι να κάνει μία εβδομάδα αστεία και προσοχή μετά ξαναγκά στην ίδια προσοχή. Τα ξέρω αυτό. Οπότε δεν σου προσπαθήσει. Πραγματική μετάνοια και να βάλω ένα λόγο. Θα δοθεί λύση. Δεν θέλω πολλά πώ να σα πω. Θα σα πω όμω και για κάτι άλλο. Ακόμα ένα σημάδι. 29 Μαρτίου εγκαινιάστηκε στην Αγία Σοφιά ένα ψηφιδωτό. Το 867. Το εγκαινίασε ο Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης ο είναι το ψηφιδωτό της Πλατιτέας που φέρνει στην Κόρχη και το βλέπουμε μέχρι σήμερα όσοι έχουν πάει στην Αγία Σοφιά μέσα. Εγκαιριάστηκε μετά από μια δύσκολη περίοδο όταν μιλάμε για 867, πήγαν περάσει
Λίγα χρόνια μετά από μια δύσκολη περίοδο των Ιωαννιών. Πάνω από 100 χρόνια ταλάνισε την αυτοκρατορία αυτή η κατάσταση. Παρασύρθηκε ένα αυτοκράτορας, πατριάρχης, κληρική, λαός. 726-787 ετών περίοδος. Όταν πόλεμο, ο ένας σκότωνε τον άλλον, γιατί αγαπούσε και είχε μια εικόνα. Για μια εικόνα ήσουν επικίνδυνος, έπαιρνε στο σκόκαστο και έπρεπε να εξοριστείς, να φυλακιστείς, να εκτελεστείς, το να κρεβαστείς τα λίγο. Κράτησε σχεδόν από το 726 με το 787, 66 περίπου χρόνια. Και μετά, δεύτερη περίοδο των οικονομαχιών. 815 με 845 άνω από 848. Σταματάω. Είπα ότι ο Μέγας Πάτος μετά από λίγα χρόνια γεννήσε αυτό το ψηφιδωτό που ήταν το πρώτο ψηφιδωτό στην Αγία Σοφία. Η εικόνα είναι σπουδαίο πράγμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση. Οι Κινέζοι λένε μία εικόνα και είναι λέξεις. Μπορείς να γράψεις μία ιστορία με μία εικόνα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να προβληθεί σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Ο Καποδίστριας δεν πρέπει να προβληθεί. Το ζήτησε η ίδια της Ελλάδος από την πολιτεία. Να προβληθεί είναι το πρότυπο. Το πρότυπο για χριστιανού ηγέτη. Ο Καποδίστριας τους Ευρωπαίους. Και εμείς τι κάναμε. Το πιστεύω ότι ήταν αυτό. Κάναμε μια εικόνα την ελληνική εκδοχή, η οποία θυλάσσεται στην Κασοκαλίδια, και τη ρωσική εκδοχή. Την αμοιρά της Παναγίας έχει την Ελλάδα. Το 2006 εμπνεύστηκα από κάποιες αφορμές να φτιαχτεί αυτή η εικόνα. Έγινε αντικείμενο διδασμού σήμερα του Άγιον Όρους από κάποιο γιατί έτσι εμπνεύστηκα από την Παναγία ότι να κρατάει δύο εκκλησίες στα χέρια. Δύο εκκλησίες. Μία είναι εκκλησία, αλλά πώς λέω, δύο χτιστούς λαούς. Σαν σίγουρα. Την Άγια Σοφία στο ένα και τον Άγιο Πέτρο στις προσκλησιών στο άλλο. Οι άγνοι ή οι ίδιοι ήταν άγνοι. Η εικόνα αυτή δείχνει δύο εκκλησίες. Εμείς όλοι εδώ οι χριστιανοί Έλληνες λέμε η Αγία Σοφιά, το Πατριαρχείο και μας πήραν την Κωνσταντινούπολη. Λάθος. Έχει σκεφτεί κανένας Έλληνας για την πτώση της Ρώμης του 1974 να νοιάζεται πού πήγαν αυτοί οι χριστιανοί. Έχουν σκεφτεί για αυτούς τους ευλογημένους ανθρώπους, οι ευλογημένοι. Δηλαδή δεν είναι στην πρόνοια του Θεού η πτώση της Ρώμης. Δηλαδή ο Θεός πλανεμένοι, σε πλάνη. Αλλά εμείς που έχουμε το φως, φοβούμαστε το σκοτάδι της Ρώμης, που ξεφύγαν αυτοί οι αδελφοί μας το 1974. Και καλά κάνει ο κοινωνικός πατριάρχης και συνεχίζει τον διάλογο, γιατί το Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το Άγιος Μάρκος Ευγενικός, λέγανε ότι δεν πρέπει ποτέ ο διάλογος να σταματήσει με τους χριστιανούς της Δύσης. Πρέπει πάντα να τους ακούμε το χέρι. Σε αυτή την εικόνα όμως, την ελληνική, εποχή, αλλά και για τη ρωσική ίδια, αλλά και για αυτά τα σχόλια. Έγραψα στην εικόνα και μία φράση του Ευαγγελίου που γνώστεσε την αλήθεια και η αλήθεια είναι ελευθερώσει μας. Χθες ψάλαμε το δοξαστικό του πρώτου ήχου του Ιωάννου Κατακοστήμου. Βλέπετε είναι παρατηρητικός, δεν έχουμε ξεχνάει τίποτα εδώ μέσα. Πατέρα μου, ήξερα που ο Ιωάννης θα μας ακούσει.
Όταν πάω κάπου, όλα δεν κοιτάζω. Ποιοι πήραν κοντά μου, τι κόλλησε πάνω, που κάθομαι. Όλα. Εκεί θα μάθουμε τι σημαίνει. Τα μάτια δεν κάνουν. Ο Άγιος Προφήρος έτσι μας είπε. Σαν τα κοριώματα. Αλλά δυστυχώς δεν το δύο μάτια δεν βλέπουμε. Και έγραψε την εικόνα για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Γνώσεις την αλήθεια και η αλήθεια δεν γνώσει μας. Όχι μόνο για τους χριστιανούς της Δύσης. Τώρα ψαχνεί στη μεριά του Αγίου Πέτρου, μπορεί να τους ελέγξω, να τους υπενθυμίσω ότι δεν γνωρίζουν την αλήθεια, την έχουν χάσει οι άνθρωποι. Και λέω σε κάποιον τον Πάτερ, όταν θες να μιλήσεις με το Παρίσι και θες να βάλεις ένα σημάδι, τι θα βάλεις, την Ακρόπολη. Θα βάλεις τον τρόπο του Παρίσι. Άμα θες να μιλήσεις για τη Νέα Υόρκη, θα βάλεις το άγαλμα της Ελευθερίας. Όταν θες να μιλήσεις για τη Ρώμη, για τη Δύση, για τους χριστιανούς της Δύσης, ποιο σημάδι έπρεπε να μπει σε ένα σημείο για να βάλω το γνώσεις και την αλήθεια. Και τα έχω εξηγήσει αυτά. Έβαλα τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης. Μα το κρατάει η Παναγία λες τα χέρια. Γιατί αυτό δεν τους χαρέσει τα χέρια. Για ξέχαμα τους έχει ο Παναγία αυτούς. Έτσι σκέφτονται οι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Εμείς θα πάμε στο παράδεισο για στην κόρα. Αυτό δεν είναι ορθοδοξία. Και θα σας πω κάτι. Διάβασα από τις λίγες φορές, γιατί σας είπα ότι δεν διάβασα πολλά με τον Άγιο Πνευματικό. Τον έχω ζήσει. Μου αρκεί αυτό που έχω ζήσει. Διάβασα όμως ότι όταν μου πήγε στο Άγιο Πνευματικό, ο Άγιος Πνευματικός, και ζούσε από μικρό παιδί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήταν Άγιος από 15 ετών παιδάκι. Στην κυριολεξία ήταν Άγιος από 15 ετών. Και από την υγεία της μάνας ήταν Άγιος. Είδε ένα όνειρο. Είδε ότι πήγε στον παράδεισο και τον ρώτησε ο Θεός, καλά είσαι τώρα εδώ. Τι λέτε να το απάντησε το Θεό. Του λέει, όχι δεν είμαι καλά. Δεν είσαι καλά. Όχι. Γιατί. Είμαι όλος μου. Του στέλνω όλους. Δεν είπε καν τους χριστιανούς τους ορθόδοξους. Τους θέλω όλους! Για να πούμε στο τέλος της ζωής του, πώς ξεψύχησε. Είναι όσοι έρθει. Είναι όσοι έρθει. Προσευχόταν με την αρχαιολογική προσευχή του Ιησού να ενωθούμε όλοι, αλλά μέσα στην αλήθεια όμως, που την αλήθεια την έχουμε ορθόδοξη. Αλλά δεν προσβάλλουμε κανέναν. Τους λέμε εμείς έτσι ζούμε. Αλλά αν θέλετε, ελάτε να ζήσετε εσείς όπως ζούμε. Δεν είναι αυτός ο τρόπος ζωής. Αυτό λέει η εικόνα. Και όταν διάβασα ότι είδε ένα τέτοιο όνειρο ο Άγιος Πατέρας, ο Άγιος Πατέρας, συγκλονίστηκα πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί. Το κρατούσα μυστικό. Ελάχιστο ξέρω. Τώρα θα το πω σαν εξομολόγηση σε όλους. Μπορεί ένα παιδάκι μικρό 8 ετών περίπου να θυμάται μετά από 52 χρόνια το πρώτο όνειρο της ζωής του. Στον ίδιο δεν έκανε. 8 ετών. Έτσι πρέπει να τι είδα. Ότι ήμουν στην ενορία μου. Η ενορία μου είναι η διαρκή αντίσταση του Τρικάλα. Παλιά μην τρώω. Μετά είναι ο Άγιος Πόλος. Εκεί είδα και έλεξε όνειρο. Το παιδάκι. Ότι ανέβηκα τη σκάλα του γενικονίτη για να μην ανέβω πάνω από τον γενικονίτη. Αυτό είναι. Και ανεβαίνοντας τη σκάλα ή την κλίμακα, όπως λένε τον πατέρα Νικόλα, του Ιωάννου που γιορτάζω με άλλο, βρέθηκα και εγώ στον παράδεισο. Συγχωρέστε. Δεν είπα ότι θα πάω στον παράδεισο. Δεν το ξέρω. Αλλά μου μικρό παιδάκι ο Θεός μου έκανε αυτή τη χάρη. Μου τον έδειξε. Δεν περιγράφει το παράδεισο. Αν σου πει κάποιος πώς είναι, όπως ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορούσα να το περιγράψει.
τη γλυκύτητα του παραδείσου. Και ενώ αισθανόμουν αυτή την εφορία και την χαρά και την γλυκύτητα, αμέσως με έπιασε η απογοήτευση. Ήθελα να φύγω από εκεί. Τρόμαξα. Θα μου πει ποιος τον παράδεισο τρόμαξε. Ναι. Γιατί δεν έβρισε να τους γονίζουν. Ω παράδειγμα. Και λέω, δεν ήθελα να τους γονίζουν εδώ. Όταν ξύπνησα από αυτή την τρομάδα που πήρα, λέω, ευτυχώς ήταν όλο. Και δεν είναι αλήθεια. Δεν το χάρηκα το παράδεισο. Ξέρετε γιατί. Γιατί μόνος μου, αλλά παιδάκι ότι έψαχνα τους γονείς μου. Τώρα, αν θα πήγαινε ο Θεός στο παράδεισο, θα έλεγε σαν το κορφέρι, σαν το πνεύμα που φύγει το παιδί. Τους θέλω όλους! Όχι τους γονείς μου, όχι τους Έλληνες, όχι τους Ορθόδοξους. Και τους Μουσουλμάνους και τους Τούρκους, να τους πούνε μόνο το παράδεισο. Αν δεν έχουν γνώση για την Ορθοδοξία, και οι Μουσουλμάνοι και οι Κινέζοι, θα τους κρίνει ο Θεός. Με τον νόμο της συγκίνησης. Σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός έδωσε τον νόμο του. Ποια θρησκεία είναι να σκοτώνεις, να κλέβεις, να αμυνθείς. Και ο Θεός να πάρει την κρίση από τον Θεό. Και να λέμε ορθόδοξη, μόνο ο Θεός από τον παράδεισο. Είναι πλανεμένοι. Οι ορθόδοξοι θα πάνε στον παράδεισο αν ορθοκρατούν, αν αγαπούν και τους εαυτούς. Όχι να παραδέχουν και βλάσσουν το πράγμα. Αυτό το δέχομαι. Όχι όμως να κατηγορούν και να εξαφανίζουν τους πάντες. Ότι έχουν το άδικο και το ψέμα και ότι εμείς αυτό την αλήθεια. Και πού είναι η αγάπη μας, πού είναι το φως. Χάθηκε. Άρα. Δεν θέλω να σας κουράζω πίσω. Πολλά θα μπορούσα να πω. Σήμερα ήρθα να πω στην αγάπη σας αλήθεια. Και θα πω και μία τελευταία. Αλήθεια. Κάνουμε και μία ρωσική εποχή τη εικόνα. Λένε πολλοί ο φόβο ο λαό. Η Ρωσία θα μα βοηθήσει και ω οικονομικά. Πάλι λαό θα μα βοηθήσει. Πάλι με τα οικονομικά πεθαίνουν. Θα πάμε στη Ρωσία, θα μα δώσουν χρήματα. Μα και αυτοί περνάνε τέτοια προβλήματα και χειρότερα από εμά. Πάλι λάθο αντιμετωπίζουμε τον γείτονα, αδερφό, ορθόδοξο λαό. Οι Ρώσοι έχουν τη δική μας ανάγκη. Δεν βλέπουν χρήματα. Ούτε από εμάς, ούτε μέσα από αυτούς. Οι Ρώσοι έχουν πιο πολύ ανάγκη από εμάς. Ξέρετε γιατί. Οι Έλληνες είναι η αυτοκρατορία της σκέψης. Οι Έλληνες τους δώσαν τα φώτα και του πολιτισμού και του χριστιανισμού και του χριστιανισμού και της οδοδοξίας. Από εδώ που τη Θεσσαλονίκη πατέρα Νικόλα δεν αναχώρησε ο Κύριος του Μεθόδιος. Ο Μέγας Πόντος δεν τους έρχεται να τους εγχριστιανίσει. Σήμερα οι Ρώσοι δεν θέλουν τη δική μας βοήθεια. Αλλά εμείς πάμε να τους δώσουμε χρήματα. Λάθος! Εμείς όμως τι κάναμε. Τους φτιάξαμε μια εικόνα, μια ρωσική εποχή. Αυτή η εικόνα έχει τη σκέψη των Ελλήνων. Είναι μια εικόνα που δείχνει τη χριστιανική αυτοκρατορία που ήταν η ελληνική στην ουσία, διότι το κέντρο ήταν ο ελληνισμός. Δεν λέω ότι η Ελλάδα, τα γράμματα, οι τέχνες, οι επιστήμες, επικρατούσε η ελληνική γλώσσα και η ελληνική σκέψη. Αλλά μέτρησε. Δηλαδή το Βυζάντιο. Το πληρωνόμαστε τους λόγους. Που λέει και το Ρωσία. Αυτή η εικόνα, η ρωσική εποχή, δείχνει στο λαό αυτό από πού κληρονομίζαν αυτό το πολιτισμό του πληθυσμού. Στη μέση εικόνα στην κορυφή έχει τον θηριό του Βυζαντίου. Τον παλαιόλογο ήταν στη σύγχρονη μορφή που είναι και το σήμα του Προέδρου της Ρωσίας. Σας ευχαριστώ πολύ.